Η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια λόγω της ενεργειακής κρίσης φουντώνει και κατατρώγει το λαϊκό εισόδημα. Έφτασε στο 9,9 ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβρη και τα αστικά επιτελεία αναζητούν τρόπους διαχείρισης καθώς εντείνονται οι προβλέψεις για επικείμενη εκδήλωση νέας βαθύτερης καπιταλιστικής κρίσης. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 12,1% το Σεπτέμβρη. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση το λογαριασμό πληρώνουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γι' αυτό γίνονται μεγάλες απεργίες και κινητοποίησεις σε χώρες της Ευρώπης, Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ουγγαρία, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Και στη χώρα μας τα συνδικάτα ετοιμάζονται για πανελλαδικό ξεσηκωμό και απεργία στις 9 Νοέμβρη, που να αποτελέσει σταθμό για ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, τα εκατομμύρια εργατικά λαϊκά νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη αδυνατούσαν να πληρώσουν τους πανάκριβους λογαριασμούς του ρεύματος ακόμα και πριν την λεγόμενη ενεργειακή κρίση που ήρθε να απογειώσει τα τιμολόγια και την ενεργειακή φτώχεια. Αυτά απασχολούν τα διάφορα όργανα και επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό από τα κυρία θέματα του σημερινού Συμβουλίου Κορφής της Βρυξέλλες είναι η ενεργειακή κρίση. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε, οι αντιθέσεις είναι στο φουλ καθώς και τα παζάρια, αφού κάθε χώρα μέλος θέλει να εξασφαλίσει τα δικά της μονοπόλια. Ωστόσο, και οι νέα δέσμοι μέτρων που αναμένεται να συζητήσουν και να αποφασίσουν σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μέτρα που θα ανακουφίσουν τους λαούς. Όχι βέβαια. Είναι μέτρα που προϋποθέτουν οι λαοί να παγώσουν στο όνομα της μείωσης της μη βασικής κατανάλωσης για να εξασφαλίσουν επάρκεια στους μεγαλοβιομήχανους. Γι' αυτό ακούγονται ομά και κοινικά «φορέστε δύο πλόβερ μες στο σπίτι» ή «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει». Αυτά για να θωρακίζονται ακόμα πιο πολύ οι μηχανισμοί της πράσινης μετάβασης που συμφωνείται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜΕΡΑ25 και φυσικά της απελευθέρωσης που είναι οι αιτίες της εκτείναξης των τιμών ενέργειας των καυσίμων. Δίνονται νέα κίνητρα στους ομίλους ώστε να τζογάρουν εκτός ασφαλού στο χρηματιστήριο της ενέργειας και να προωθούνται κοινές παραγγελίες φυσικού αερίου σε τιμές ανταγωνισμού με την Κίνα και την Ινδία, κατά τα άλλα, καλά και συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπόλιων και όχι ανακούφισης των λαών. Όλα αυτά τα βιώνουμε και στη χώρα μας. Γιατί η αιτία της ακρίβειας στην ενέργεια είναι οι μακροχρόνιες πολιτικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ που υλοποίησαν την πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να στηριχτεί η κερδοφορία των ομίλων. Προωθήθηκε η πράσινη μετάβαση, επιβλήθηκαν φόροι στο λιγνίτι για να γίνει ασύμφορος, δημιουργώντας ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα με εισαγόμενο φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ. Οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι συναυτούργοι της ενεργειακής ακρίβειας και φτώχειας, αφού υλοποίησαν διαδοχικά την πολιτική ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Γιγαντώνοντας τους ιδιώτες παρόχους, θεσπίζοντας τα χρηματιστήρια ενέργειας που απαξίωσαν τις ενεργειακές δυνατότητες της χώρας. Με το εμπόριο ρήπων, τις ρήτρες αναπροσαρμογής, μαζί με τα δυσβάστακτα χαράτσια και στα καύσιμα και το ρεύμα, τώρα μπορεί να τσακωνόσαστε πάνω στις ολόθριες συνέπειες της πολιτικής σας, να κοκορομαχείτε για την ταμπακέρα όμως τίποτε. Γιατί σε ό,τι αφορά και τις επιδοτήσεις του ρεύματος,
Τι είναι, λεφτά που προκύπτουν από τη φοροαφέμαξη των εργαζομένων και του λαού και τελικά τα λαϊκά νοικοκυριά, είτε σαν καταναλωτές είτε σαν φορολογούμενοι, είναι αυτά που χρηματοδοτούν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τα μεν μέτρα της κυβέρνησης δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες του προβλήματος, όπως και οι προτάσεις των άλλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που μιλάνε είτε για πλαφόν είτε για κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Γιατί όταν η ΔΕΗ ήταν δημόσια και σήμερα είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο, λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και δεν την εμποδίζει να επιβάλλει υπέρογγες αυξήσεις. Γι' αυτό είναι και άσφαιρη η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, αφού εστιάζει μόνο σε ορισμένες πλευρές και με αυτόν τον τρόπο συγκαλύπτεται ότι η ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια τόσο στην Ελλάδα όσο όλο και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα της ίδιας ακριβώς στρατηγικής πολύ πριν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία που εφαρμόζατε σαν κυβερνήσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι και οι δυο κοροϊδεύεται απροκάλυπτα τον ελληνικό λαό με δίθεν λύσεις και προτάσεις οι οποίες δεν αμφισβητούν στο ελάχιστο τους μηχανισμούς που εκτινάσουν τις τιμές στην ενέργεια σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών και υπέρ των κερδών των ενεργειακών ομίλων. Έχετε περάσει παρέα ένα σωρό νομοσχέδια. Δεδομένου λοιπόν ότι το πρόγραμμα της σημερινής ή και της επόμενης κυβέρνησης, όπως και να ονομάζεται, όποια σύνθεση κι αν έχει, είναι ήδη γνωστά, είναι ολοφάνερο. Δηλαδή, θα συνεχίζεται η πολιτική μετατροπής της ενέργειας σε πανάκριβο εμπόρευμα στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς, θα συνεχίζεται να υλοποιείται η στρατηγική της λεγόμενης πράσινης μετάβασης και της απελευθέρωσης της ενέργειας. Εξάλλου, εσείς σαν κυβερνήσεις κλείσατε και απαξιώσατε τις εγχώριες παραγωγικές μονάδες, όπως το Λιγνίτι, και θεσπίσατε όλα τα παραπάνω. Αποτέλεσμα, ο λαός πληρώνει και θα πληρώνει ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα με βάση το εισαγόμενο αέριο και τώρα το πιο ακριβό και ρυπογόνο αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο. Με το παρόν νομοσχέδιο αλλάζει η κατάσταση? Όχι βέβαια, γιατί η ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Ευρωκοινοτικής Οδηγίας 944 του 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα ακόμα πιο ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο για τους μεγάλους παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρισμού. Ουσιαστικά, ολοκληρώνει την απελευθέρωση της αγοράς, αφαιρώντας κάθε εμπόδιο για την παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στα χέρια μεγάλων ομίλων. Οι επιχειρήσεις αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αν και έχουν κατασκευαστεί με κρατικό χρήμα από τη λαϊκή φορολογία. Η αυτοπαραγωγή και η δημιουργία τοπικών κοινοτήτων ενέργειας που προβλέπετε όχι μόνο δεν θα ανακουφίσει τα λαϊκά νοικοκυριά αλλά θα κάνει ακόμα πιο ακριβή την ηλεκτρική ενέργεια γι' αυτά. Ωφελημένα θα βγουν μόνο τα μονοπόλια του χρηματοοικονομικού τομέα ή των κατασκευών που θα αποκτήσουν νέες αγορές δανείων και κατάλληλων κατασκευών και υποδομών. Ωφελημένες βέβαια και οι επιχειρήσεις ΑΠΕ και διαχείρισης δικτύων μεταφορών. Ωστόσο, είναι προκλητικές και απαράδεκτες οι διατάξεις που έχετε στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου με έναν τίτλο υποκριτικό, τον διαβάζω, «Επίγουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος». Γιατί είναι διατάξεις υπέρ των ΑΠΕ και της καταστροφής που έχουν επιφέρει σε δάση και δασικές εκτάσεις. Τις νομιμοποιείται προκλητικά. Είναι υποκρισία. Κατέστρεψαν ήδη το περιβάλλον χωρίς καμιά άδεια δασικής υπηρεσίας που την ποδοπατάτε και την απαξιώνετε.
και ορίζεται να πληρώνουν ένα ποσό που ακόμα και δεκαπλάσιο να είναι, δεν επαναφέρει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αντίθετα, αυξάνει τους κινδύνους πλημμυρών και άλλων, ενώ εξασφαλίζει την νομιμοποίηση της καταπάτησης, τη φτηνή εκμετάλλευση κρατικής δασικής γης και όλα αυτά για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία. Τόσο οικολόγοι και φιλοπεριβαλλοντιστές είσαστε. Επίσης, εξασφαλίζονται νέα πεδία κερδοφορίας με τους έξυπνους μετρητές, αλλά και με την ένταξη της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή στους σταθμούς επαναφόρτησης, στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα, καινούργια προνόμια δίνονται στα μονοπόλια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την είσοδό τους στην αγορά βάσει βραχυχρόνιων αγορών. Επίσης, καθορίζει πως οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να επαναχωρήσουν αζημίως από τη σύμβαση προμήθειας εντός 14 ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη προθεσμία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Προβλέπεται ότι οι προμηθευτές ή συμμετέχοντες στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη συσσωρευτική εκπροσώπηση μπορούν να επιβάλλουν τέλος τερματισμού σύμβασης στους πελάτες, αυτούς που καταγγέλουν οικειοθελώς βάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πριν τη λήξη της σύμβασης. Φυσικά, τον λόγο τέλος ανακοινώνεται στον πελάτη πριν τη σύμβαση, όμως θα πρέπει να είναι αναλογικό και να μην υπερβαίνει την άμεση οικονομική ζημιά του προμηθευτή. Πάντα αυτός θα είναι ο κερδισμένος, εξάλλου οι πολιτικές είναι για αυτούς. Οι τιμές να καθορίζονται με βάση την αγορά και σταδιακά με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, συρρυκνώνοντας τόσο στη χώρα μας όσο και στα άλλα κράτη-μέλη, ακόμα και τα μέτρα ανακούφισης των πλέον ευάλωτων οικοκυριών. Ολοκληρώνεται έτσι η μετατροπή της ενέργειας σε πανάκριβο εμπόρευμα, απρόσιτο για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αναδεικνύοντας και πάλι τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων. Καταψηφίζουμε λοιπόν επί της αρχής το παρόν νομοσχέδιο και η απάντηση στην ενεργειακή φτώχεια για το λαό βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της πολιτικής των προνομίων και αξιώσεων του κεφαλαίου που προωθούνται από τα αστικά κόμματα της πράσινης κοροϊδίας. Η απάντηση είναι στην αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Φυσικά με ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς. Και αυτό ο λαός με τον αγώνα του έχει όλη τη δύναμη να το επιβάλλει και στις 9 Νοέμβρη να κάνει την αρχή και φυσικά να εμπιστευτεί και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ που ποτέ δεν τον πρόδωσε.